Οι κόποι μιας ζωής χάθηκαν μέσα σε μισή ώρα στο Παλαιόκαστρο. Και όλα τα υπόγεια είναι καταστραμμένα, έχει εδώ μηχανουργία μεγάλες ζημιές. Δρόμοι, υποδομές, τα πάντα όλα είναι σε τραγική κατάσταση. Πήραμε ένα πλυντήριο, το βάλαμε πίσω από την πόρτα και κρατούσαμε με όλη μας τη δύναμη, διαφορετικά θα είχαμε πνιγεί. Εκείνη την ώρα κατάφεραν τα παιδιά να ανέβουν πάνω. Δεν έχω που να κοιμηθώ, δεν έχω τίποτα. Ανήλικο παιδί σώθηκε στο παραπέντε, καθώς άκουσε τις φωνές του πατέρα του με το έντρομο αγόρι να ανεβαίνει στον πρώτο όροφο του σπιτιού για να γλιτώσει από τον χύμαρο ύψους 3 μέτρων. Του έκανα νοήματα από απέναντι, ευτυχώς κατάλαβε και του είπα να φύγει, να βγει πάνω στην ταράτσα. Αν φορούσε ακουστικά, δεν ήταν τελειωμένο. Για 3 λεπτά σας λέω, 3 λεπτά. Τόνοι φερτών υλικών έκλεισαν τον δρόμο που οδηγεί στη ροβδιά από το Παλαιόκαστρο με τους κατοίκους να είναι συγκλονισμένοι. Έχω πάθει κι άλλες ζημίες στη Γιώφυρο. Αλλά αυτό το πράγμα δεν λέγεται. 3 ώρες ήμασταν στην ταράτσα. 3 ώρες. Και έβρεχε. Τα παιδάκια μου κλαίγανε. Ό,τι είχαμε, το παιδιό, κούνιες πήγαν στη θάλασσα. Ζώα. Τα ζώα όλα, σκύλι, πρόβατα, όλα στη θάλασσα. 2 μέτρα νερά είχε γίνει ο δρόμος με το χωράφι. Ένα. Εφιαλτικές στιγμές με τους δημότες να έχουν άγιο. Είναι όλα καταστραμμένα. Όλα. Λάσπη μέχρι τα γόνατα. Στο ξενοδοχείο υπήρχαν τουρίστες. Ναι. 5 από αυτούς από την Ρουμανία πήρανε και κουβάδες και καθαρίζανε και βοηθήσανε και έχει γίνει δηλαδή από το πολύ κακό κάτι πολύ ωραίο, κάτι απίστευτο. Σοβαρές ζημιές στα σπίτια, σε επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα η πολιτεία πρέπει να αναλάβει και αυτή το χρέος της. Αυτή ήταν ταβέρνα στο Παλαιόκαστρο. Μετά τις εικόνες βιβλικής καταστροφής στην περιοχή, η ταβέρνα εξαφανίστηκε. Το πρώην μαγαζί, γιατί μαγαζί δεν υπάρχει πλέον. Τι όλα, δεν έχει. Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε κουζίνα υπάρχει. Τίποτα, έφυγε. Έμεινε το κουτί, το απορροφτήρα. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Μέχρι τις λεκάνες από την τουαλέτα έχει πάρει. Ένας ποταμός, μια θάλασσα κατέβαινε κάτω. Μια θάλασσα. Με πέτρες, κλαδιά, αυτοκίνητα. Τα θεωρείτε μοναχοί σας. Εμείναμε στον δρόμο τα παιδιά μου. Ο γιος μου με 2 παιδιά. Την προηγούμενη βραδιά, την Παρασκευή το βράδυ, το μαγαζί ήταν γεμάτο αυλί και μέσα και έξω. Αν γινόταν νύχτα, δεν θα γλίτωνε άνθρωπος. Μπροστά στη ζημιά που πάθανε οι άνθρωποι, μια καλή κουβέντα θέλανε, έστω αυτή τη στιγμή. Απεγνωσμένοι δημότες απομακρύνουν τις λάσπες και τα φερτά υλικά από τα σπίτια τους, ενώ δεκάδες οχήματα παραμένουν βυθισμένα στην παραλία της Λιγαριάς. Η ψυχική οδύνη δεν αντικαθίσταται με 2, 3 και 5 χιλιάρικα. Πρέπει να συμμαγειρέψει. Από το καλοκαίρι είπα στην περιφέρεια, καθαρίστε τα ρέματα, βγάλτε τα μπάζα, βγάλτε τα σαθρά, βγάλτε να βρει το νερό διέξοδο, η φύση τιμωρεί. Σας λέω πέρασε τον τοίχο. Λέει πέρασε τα 4 μέτρα και μπήκε νερό μέσα. Εγώ είμαι 12 χρόνια, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Εγώ έχω χάσει ένα μάξι τελείως στη θάλασσα. Άλλα 3 πλημμυρίψαν τα αυτοκίνητα και η επιχείρησή μου το ισόγειο είναι όλο όπως τη δείχνετε τώρα. Εικόνες καταστροφής και απόγνωσης στην Αγία Πελαγία, ενώ σημαντική είναι η βοήθεια των δεκάδων εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού. Το αντιπλημμυρικό, τα καλάμια θα τα άλεθε, τι θα τα έκανε. Το νερό, εντάξει, το καταλαβαίνω. Τα καλάμια που κατεβήκανε, γιατί δεν τα είχαν καθαρίσει. Αυτές τις ζημιές, μα δείτε μέσα. Πώς θα ξανακάνει αυτός ο άνθρωπος το μαγαζί του μαγαζί. Από αυτό ζούσε. Τώρα όμως ο ένας θα ρίχνει τις ευθύνες στο λονού. Είχε καθαρίσει κανείς τον ποταμό, δεν ξέρω. Είχαν εξαφράξει την μπούκα, δεν ξέρω, όχι ξέρω, δεν την είχαν εξαφράξει την μπούκα. Θα έρθει η περιφέρεια γρήγορα να γίνει από καταγραφή των ζημιών, να φύγουμε. Να φύγουν αυτά από εδώ όλα, να μας βοηθήσουν. Ολική καταστροφή, μπορείτε να δείτε μέσα, από μόνοι σας να δείτε τη ζημιά, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Να δώσουν κάτι στον κόσμο, μην είναι μόνο σαν τις άλλους σιγούβες και σαν τις πλημμυροπαθείς, σαν τις άλλους που καήκαν. Βοηθούμε τους συμπολίτες μας σε κατοικίες και καταστήματα, τα οποία όπως έχετε δει έχουν τόνους λάσπες και βοηθούμε λίγο να κάνουν τις πρώτες, να υπάρξει μια πρώτη προσβασιμότητα. Πράξεις και όχι λόγια ζητούν κατασηματάρχες και δημότες στην Αγία Πελαγία, οι οποίοι όπως τόνισαν δεν θέλουν να ξεχαστούν όπως έγινε σε άλλες περιοχές
που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Το χειρότερο πράγμα ήταν. Δεν το έχω ξαναζήσει. Είμαστε φτωχοί, είμαστε εργαζόμενοι άνθρωποι που πολεμούμε, βγάλουμε το ψωμί μας. Το ψωμί μας. Μία βοήθεια θέλουμε. Χαίρετε μας τον πλάτανο. Και άμα δείτε λεφτά εσείς, όσο τα είδανε και της Ηλίας, όσο τα είδανε και των Μαλίων, όσο τα είδανε και στους σεισμούς.